και κύριοι, η στιγμή της αλήθειας. Η εκπομπή που έχει κάνει άνω κάτω όλη την Ελλάδα και έχει διχάσει τους Έλληνες. Απ' τη μια, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια με εκπρόσωπο τον Άδωνη. Και απ' την άλλη, οικογένεια πηδί. Ο γιος κλέβει τον πατέρα. Η κόρη γουστάρει το φίλο της μάνας. Η σύζυγος παραδέχεται μπροστά στον άντρα της ότι το έχει κάνει με άλλη γυναίκα. Είναι η εκπομπή με την οποία ασχολείται όλη η Ελλάδα. Την άλλη εβδομάδα, σε αυτή την καρέκλα, θα είναι ο Νίκος Καρβέλας. Όπως όλοι εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας και μια ευχή. Να μην ξαναδούμε να γίνεται ρόμπα άλλος επώνυμος ταυτόφορα. Ρόμπα μόνο εδώ, στη στιγμή της αλήθειας. Να δούμε όμως ποιος θα είναι απόψε εδώ μαζί μας. Ποιος θα γίνει ρόμπα. Ποιος θα ξεφτυλιστεί απόψε μαζί μας. Αυτή είναι μια μεγάλη έκπληξη ακόμα και για μένα. Γιώργο Γεωργίου, γεια σου. Της γιαγιά σου. Αυτός είναι ο αυθεντικός Γιώργος Γεωργίου που εκστασιάζει όλους τους τηλεθεατές και όλους τους ακροατές με το δικό του μοναδικό και απαράμιλο τρόπο. Καλή μαλακία σου, μαντάμ. Γιώργο, με ξάφνιασες. Ευγενία, μην το τάβεις το πράγμα. Άστα, θα τα πω εγώ. Γιατί θα με δει ο άλλος από το σπίτι και θα πει «Ρε μαλακία Γεωργίου, στην ξεφτύλα εκπομπή πήγες». Τι δεν λες εκεί, ρε, και τους απαντήσει ο Γεωργίου. Μαγκές, αυτό σας πήραξε στην Ελλάδα. Η Ευγενία Μανολίδου. Ο Γεωργίου θα πάει πάλι κοντά στο ρεύμα και θα πει την αλήθεια έξω από τα δόντια. Παπ***α μέντολες. Όσο που είναι οι κουμπές ηλικής τουλάχης, άλλο τόσο είναι και αυτή, ρε. Σε ευχαριστώ. Ποιο, μαντάμ, για το π***ανά. Για τα καλά σου λόγια. Ευγενία, άκου να σου πω. Γεια σηκώ. Πήγαινε δύο βήματα δεξιά. Ξανά ρε σου. Ήρθα, Γιώργο. Γιατί το έκανες αυτό? Για να δω πόσο τούβλο είσαι. Άκου, Ευγενία, αν νομίζεις πως θα με κάνεις ρούμπα και πως θα με ξεκατηνιάσεις εδώ πέρα που ήρθα, είσαι βαθιά ανοιχτωμένη. Δεν θα με κάνεις εμένα π***να, Ευγενία. Ο Γεωργίου ήρθε για να αποδείξει πως θα φύγει από εδώ ατσαλάκωτος και θα τσακώ και τα 200 χιλιάρικα. Το πήρε το μήνυμά μου για το πώς θα είναι ο Γεωργίου στην εκπομπή. Το πήρα, Γιώργο. Ωραία, τότε πάρε και τα τέτοια μου τώρα. Κύριε Γεωργίου, σας παρακαλώ, πώς μου μιλάτε έτσι? Ο π***ς μου κοκορέτσι, είσαι αμόρι, σε ταμάς. Εδώ έχετε κάνει ρόμπα όλη την Ελλάδα και σε πήραξε ο Γεωργίου. Λοιπόν, για να καταλαβαίνει το κόσμος, ήρθα για να σας κάνω εγώ ξεφτιλιά σήμερα. Ρώτα με κι εσύ, αδέρφο, φωνή που ακούγεται μου στα καλή στάχα μου. Τι δηλαδή μου στα καλή, λούγκρα, όξο μόλι λούγκρα, ε. Για να σε ακούσω. Άκου, φίλε, ναι. Καλή η μαλακία σου. Φωνή speaking. Και τα τέτοια μου κουνιούνται. Κι αν νομίζεις πως θα σε φοβηθώ, μου κάνες τα 3-2. Σιγά μη φοβηθώ τον Γεωργίου. Άντε, παλιό π***α, όξο π***η. Και τα τέτοια, προχώρα το πράγμα και θα σε ξεσκίσω σήμερα. Θα σας σκίσω, ρε. Τα 200 χιλιάρικα εννοώ, ε. Γιατί κατά τα άλλα, σε σέβομαι. Σαν μαντάμ και σαν γυναίκα. Αλλά σε αυτή την π***α παιχνίδι τάκα μου θα σου κάνω το π***τονά! Χα! Για να δούμε αν θα μπορέσεις! Ξαντώτηξε το διάρρη φαφούτη! Να κοζάρω και το μπούτι! Σε παρακαλώ, δεν θα τα πάμε καθόλου καλά εμείς οι δύο! Έβγαλες μαστίγιο, ε, μωρή πελώτα! Πρόσεξε, μην βγάλω κι εγώ το δικό μου το μαστίγιο, ε! Καστίγιο τέλος! Βέλος! Ελλάδα. Την άλλη εβδομάδα, σε αυτή την καρέκλα, θα είναι ο Νίκος Καρβέλας. Όπως όλοι εκφράζουμε τη συμπαράστασή μας και μια ευχή. Να μην ξαναδούμε να γίνεται ρόμπα άλλος επώνυμος ταυτόφορα. Ρόμπα μόνο εδώ, στη στιγμή της αλήθειας. Να δούμε όμως ποιος θα είναι απόψε εδώ μαζί μας. Ποιος θα γίνει ρόμπα. Ποιος θα ξεφτυλιστεί απόψε μαζί μας. Αυτή είναι μια μεγάλη έκπληξη, ακόμα και για μένα. Κυρίες και κύριοι, η στιγμή της αλήθειας. Η εκπομπή που έχει κάνει άνω κάτω όλη την Ελλάδα και έχει διχάσει τους Έλληνες. Απ' τη μια, πατρίς, θρησκεία, οικογένεια με εκπρόσωπο τον Άδωνη. Και απ' την άλλη, η
Οικογένεια πηδ***. Ο γιος κλέβει τον πατέρα. Η κόρη γουστάρει το φίλο της μάνας. Η σύζυγος παραδέχεται μπροστά στον άντρα της ότι το έχει κάνει με άλλη γυναίκα. Είναι η εκπομπή με την οποία ασχολείται όλη η Ελλάδα. Λου, ο Γεωργίου θα πάει πάλι κοντά στο ρεύμα και θα πει την αλήθεια έξω από τα δόντια. Παπ***α μέντολες. Όσο που είναι οι εκπομπές ηλικής τουλάχισης, άλλο τόσο είναι και αυτή. Σε ευχαριστώ. Ποιο, μαντάμ, για το π***ανά. Για τα καλά σου λόγια. Ευγενία, άκου να σου πω. Γεια σιγώ. Πήγαινε δύο βήματα δεξιά. Ξανά ρέσαι σου. Ήρθα, Γιώργο. Γιατί το έκανες αυτό? Για να δω πόσο... Γιώργο Γεωργίου, γεια σου. Της γιαγιά σου. Αυτός είναι ο αυθεντικός Γιώργος Γεωργίου που εκστασιάζει όλους τους τηλεθεατές και όλους τους ακροατές με το δικό του μοναδικό και απαράμιλο τρόπο. Καλή μαλακία σου, μαντάμ. Γιώργο, με ξάφνιασες. Ευγενία, μην το τάβες το πράγμα. Άστα, θα τα πω εγώ. Γιατί θα με δει ο άλλος από το σπίτι και θα πει «Ρε μαλακία Γεωργίου, στην ξεφτύλα εκπομπή πήγες». Τι δεν λες, κύριε, και θα τους απαντήσει ο Γεωργίου. Μαγκές, αυτό σας πήρε στην Ελλάδα. Η Ευγενία Μανολίγλου είσαι. Άκου, Ευγενία, αν νομίζεις πως θα με κάνεις ρούμπα και πως θα με ξεκατηνιάσεις εδώ πέρα που ήρθα, είσαι βαθιά ανοιχτωμένη. Δεν θα με κάνεις εμένα π***να, Ευγενία. Ο Γεωργίου ήρθε για να αποδείξει πως θα φύγει από εδώ ατσαλάκωτος και θα τσακώ και τα 200 χιλιάρικα. Το πήρε στο μήνυμά μου για το πως θα είναι ο Γεωργίου στην εκπομπή. Το πήρα, Γιώργο. Ωραία, τότε πάρε και τα τέτοια μου τώρα. Κύριε Γεωργίου, σας παρακαλώ, πως μου μιλάτε έτσι? Ο π*** μου κοκορέτσι, είσαι αμωρή, σε ταμάς. Εδώ έχετε κάνει ρόμπα όλη την Ελλάδα και σε πει...